Ο Κρίστοφερ Μπουσόν, δημοσιογράφος της Le Figaro, έντυπο μεγάλης κυκλοφορίας, έγραψε ότι δήθεν υπάρχει δραστηριότητα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Εύρο. Αυτά αναφέρει η τουρκική ΟΝΤΑ TV. Μάλιστα λέει ότι θα συμβούν σημαντικά πράγματα σε λίγες ώρες. Τίποτα φυσικά δεν θα γίνει. Άγνωστοι λόγοι που έχουν δημοσιευθεί όλα αυτά. Οι δυνάμεις μας είναι πάντα σε επιφυλακή εκεί. Τα σύνορα φυλάσσονται ισχυρά. Η Ελλάδα έχει υπεροπλία στον Εύρο, όπως και στον αέρα, στη θάλασσα, στα νησιά, στην Κύπρο, παντού. Ο Γάλλος δημοσιογράφος έγραψε στο Twitter: Παρακολουθήστε τι συμβαίνει στη Θράκη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Εύρο σε λίγες ώρες. Οι στρατοί είναι σε επιφυλακή, χτίζονται χαρακώματα, δημοσίευσε. Σε κάθε περίπτωση, την ανάρτηση αυτή την έχουν δημοσιοποιήσει το ΟΝΤΑ TV και άλλα τουρκικά μέσα για να κάνουν τις γνωστές δημοσιεύσεις εναντίον της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση το χρησιμοποιούν για να πούν ότι η Ελλάδα θα σταθεί δήθεν μόνη της απέναντι στην Τουρκία σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο που θα ξεσπάσει. Εάν ερχόταν σε σύγκρουση με την Τουρκία το 2020, η Τουρκία θα έπρεπε να διασπείρει τις δυνάμεις της με Αίγυπτο, Λιβύη, Ισραήλ, ενώ τώρα θεωρούν τα τουρκικά μέσα ότι η Άγκυρα έχει εξομαλύνει με αυτές τις ισχυρές δυνάμεις και η Ελλάδα θα έχει απώλειες, ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο πόλεμος, λένε, θα επεκταθεί και στην Κύπρο, που θα έχει μεγάλες απώλειες σε βάρος της εκεί. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει αεροναυτική υπεροπλία έναντι της Τουρκίας, έχει υπεροπλία και στο Βυθό, έχει υπεροπλία στη Θράκη, τα νησιά είναι αστακή, δεν πατιώνται. Η εθνική φρουρά είναι ισχυροτέρα του τουρκικού σώματος που εδρεύει παράνομα στα κατεχόμενα εδάφη μας και η Κύπρος θα τύχει αεροναυτικής αρρωγής και αεροναυτικού, θα πω, αποκλεισμού από την Ελλάδα, οπότε σε όλα τα μέτωπα, στο ενιαίο μάλλον μέτωπο του ελληνισμού, από τη Θράκη ως την πράσινη γραμμή, προσωρινό είναι η γραμμή αυτή. Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει μόνο θαλάσσια σύνορα, είναι νησιωτικό κράτος,